Κάθε φορά που έρχομαι στο νοσοκομείο Χανίων, η κατάσταση είναι και ένα-δύο σκαλιά παρακάτω. Παρά το γεγονός ότι μετά την πανδημία θα έπρεπε τα νοσοκομεία και το δημόσιο σύστημα, υγειονομικό σύστημα της χώρας να είναι σε καλύτερη κατάσταση και από πλευράς χρηματοδότησης και από πλευράς προσωπικού κτλ. Αυτό που βλέπουμε σε όλα τα νοσοκομεία που επισκεπτόμαστε και των Χανίων είναι ότι διαρκώς αποψηλώνονται υπηρεσίες, κλινικές, τμήματα και δυνατότητες των νοσοκομείων. Αυτή τη στιγμή η αιχμή του δόρατος και του προβλήματος είναι αφενός η παιδοχειρουργική κλινική, την οποία εμείς την ιδρύσαμε, ο ΣΥΡΙΖΑ, και την παραδώσαμε με 4 γιατρούς, και αυτή τη στιγμή μένει με ένα και κλείνει. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ή με την ψυχιατρική κλινική, η οποία υπάρχει ένα ειδικευμένο για να καλύψει ένα ολόκληρο μήνα και έχει κάνει αναστολή εισαγωγών. Δηλαδή λειτουργεί και δεν λειτουργεί. Λειτουργεί μόνο για του ασθενεί που είναι μέσα. Το επόμενο διάστημα φεύγουν 3 ακτινολόγοι. Άρα θα κλείσει και τεχνολογικό. Ήδη μαγνητικέ γνωματεύονται από ιδιώτη απ' έξω. Αυτά όλα είναι σημάδια μια επερχόμενη κατάρρευση και διάλυση του συστήματο, η οποία έχει ονοματεπώνυμο. Λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης και Νεοφιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία. Δεν λέω ακόμα για τον αδιευκρίνιστο λαδέμπορα τον Γεωργιάδη, προχθές ανέλαβε, αλλά ήδη έχει δείξει τις προθέσεις του. Θεωρώ ότι αυτή η κατάσταση που δεν συμβαίνει μόνο εδώ, καθημερινά γίνομαι δέκτης λόγω και της ιδιότητάς μου παλιότερα ως αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, με αντίστοιχα προβλήματα σε νοσοκομεία όλης της χώρας. Από το Διδημότυχο και την Αλεξανδρούπολη, μέχρι την Ξάνθη, τη Δράμα, την Κοζάνη, το Άργος, τον Ναύπλιο, την Καλαμάτα, την Κυπαρισία, παντού. Όλο κάποιο φεύγουν γιατροί, κλείνει τη λειτουργία του κάποιο τμήμα, αναστέλει τη λειτουργία του κάποιο άλλο, δεν κάνουν νοσηλείες ογκολογική ασθενή, αναστέλουν εισαγωγές, δεν λειτουργούν τακτικά εξωτερικά ιατρία κτλ. Και ένα τέτοιο γαϊτανάκι, ας πούμε, απαξίωσης των υπηρεσιών του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Διότι η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο. Θέλει απλά να συντηρήσει ίσα-ίσα μια στοιχειώδη λειτουργία για να βγαίνει η εφημερία των νοσοκομείων και να καλύπτει ανάγκες που ο ιδιωτικός τομέας ποτέ δεν θα μπορέσει να καλύψει. Την εφημερία, τα επίγοντα, ο ιδιωτικός τομέας ούτε θέλει ούτε μπορεί να τα καλύψει. Αυτό θέλει να αφήσει τα δημόσια νοσοκομεία και από εκεί και πέρα κομμάτια κερδοφόρα του δημόσιου νοσοκομείου θέλει να τα χωρίσει ιδιώτες. Για παράδειγμα, τομείς της διάγνωσης, έτσι, που έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από τον ΕΟΠΗ. Εμείς το είχαμε καθιδρύσει αυτό. Έτσι. Όταν αναλάβαμε κυβέρνηση, ο ΕΟΠΗ έδινε στα νοσοκομεία 145 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα δίνει 780 με 800. Εμείς το εφαρμόσαμε αυτό το πράγμα. Με εξασφαλισμένη λοιπόν τη χρηματοδότηση, γιατί τα μισά χρήματα από αυτά πάνε για την αμοιβή εξετάσεων ασθενών, παρακλινικών ή εργαστηριακών που γίνονται στα νοσοκομεία και στις δημόσιες δομές γενικά. Ένας ιδιώτης που θα έρθει εδώ να λάβει τη λειτουργία του αξονικού, του μαγνήτη και τέτοια, ουσιαστικά θα εισπράττει αυτά τα χρήματα έχοντας έτοιμο το προσωπικό, έτοιμη την υψηλή τεχνολογία και βάζοντας ένα γιατρό δικό του να κάνει τις διαγνώσεις, επειδή θα υπάρχει γιατρός του δημόσιου νοσοκομείου να τον κάνει. Αυτό είναι το ένα σχέδιο. Το άλλο είναι να ξαναγυρίσουν πάλι οι εργολάβοι. Λένε ότι δίνουμε, λέει, παραπάνω χρήματα. Ναι, αλλά θα τα φάνε αυτοί. Όπως το έγινε προχθές στον Άγιο Σάββα, που βγάζει 58 καθαρίστριες με ατομικές συμβάσεις, οι οποίες έπαιρναν 700 και 800 ευρώ το μήνα, και γυρίζει τον εργολάβο, ο οποίος θα τους δίνει 500 ευρώ το μήνα, αλλά το κόστος το συνολικό θα είναι τουλάχιστον 40% παραπάνω. Γιατί έτσι θα βγουν οι μίζες και έτσι θα βγουν και τα παράπλευρα ωφέλη. Έχω πει πολλές φορές το παράδειγμα του Ευαγγελισμού. Όταν εμείς ήμασταν κυβέρνηση και πριν διώξουμε τον εργολάβο, η καθαριότητα στον Ευαγγελισμό με 180 καθαρίστες μας κόστιζε 4.400.000 ευρώ. Όταν διώξαμε τον εργολάβο και οι καθαρίστες παίρνανε 500 ευρώ το μήνα. Όταν διώξαμε τον εργολάβο και με 20 καθαρίστες παραπάνω, δηλαδή 200 αντί για 180, η καθαριότητα μας κόστιζε 2.300.000 ευρώ. Και οι καθαρίστες παίρνουν 800 ευρώ το μήνα, 750 και 800. Πού πήγαιναν τα υπόλοιπα 2 εκατομμύρια, αφήστε τη φαντασία σας να δουλέψει. Σε ποιες τσέπες μπαίνανε. Έτσι. Ένα πλαίσιο προτάσεων. Το πλαίσιο των προτάσεων, το οποίο είπα, η κεντρική ιδέα είναι η εξής. Ότι δεν θέλει απλά ενίσχυση της χρηματοδότησης του δημόσιου τομέα στο 7,5% του ΑΕΠ, που είναι ο ένας κεντρικός στόχος, δηλαδή να δίνουμε ως κράτος περίπου 14 δις ευρώ το χρόνο δημόσιο χρήμα για την υγεία. Αλλά είναι και η κατανομή του.
είναι ποιοι θα τα παίρνουν τα λεφτά αυτά. Με πρώτο στόχο χρειαζόμαστε διπλασιασμό αρχικά, τριπλασιασμό προοπτικά των αμοιβών του υγειονομικού προσωπικού και των γιατρών και του νοσηλευτικού και όλων των υπόλοιπων υποστηρικτικών υπηρεσιών. Διότι η συντριπτική πλειοψηφία του υγειονομικού του προβλήματος που υπάρχει σήμερα είναι γιατί κυρίως το επιστημονικό δυναμικό παρετείται, φεύγει. Δεν αντέχει να πληρώνεται ο ειδικευόμενος με 1.000-1.100 ευρώ και 700 ή 800 ευρώ με 15 ευημερίες το μήνα την ίδια στιγμή που συνάδελφοί του στην Ελβετία, ας πούμε, αυτή τη στιγμή ξεκινάνε με 8.000 ευρώ. Γι' αυτό φεύγουν πάρα πολλοί. Προσέξτε, όταν ήμασταν κυβέρνηση, αυτό το νοσοκομείο είχε 76-77 ειδικευόμενους. Τώρα έχει 30. Γιατί? Γιατί δεν έρχονται. Γιατί δεν έρχονται? Γιατί βγαίνουν και κάνουν δικότα έξω. Όταν ήμασταν κυβέρνηση, παραλάβαμε σε όλη τη χώρα 5.500 ειδικευόμενους να υπηρετούν. Το 19 που φύγαμε ήταν 7.500 ειδικευόμενοι. Με σύνολο θέσεων περίπου 8.500. Τώρα έχουμε ξαναγυρίσει 5.000. Γιατί φεύγουν. Και έτσι δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα και κενό και δυσλειτουργία σε πάρα πολλές κλινικές σε όλη τη χώρα. Και βέβαια φεύγουν και πολλοί ειδικευμένοι γιατροί, οι οποίοι δεν αντέχουν πια. Διότι με το να μην υπάρχουν προκηρύξεις να ανανεώνονται, να έρθουν κι άλλοι να τους βοηθήσουν κτλ., είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να εφημερεύει στα 57, 58, 60 του, να εφημερεύει 15 μέρες το μήνα. Γεια σας. Ή και ένας μικρότερος που είναι μόνος του, ας πούμε, κτλ. Ή 40-45. Και του λένε με έναν άλλον θα βγάλεις το μήνα από 15 εφημερίες. Και τι θα παίρνεις με αυτό το πράγμα, 2.500. Γεια σας. Πρακτικά μιλώντας και με τις δεδομένες συνθήκες που έχουμε σήμερα, βλέπετε να υπάρχει κάποια πιθανότητα να αναστραφεί αυτή η πορεία? Αυτό θα εξαρτηθεί από την αντίδραση των ανθρώπων. Δεν υπάρχουν σωτήρες γενικώς. Έτσι. Κανένας δεν μπορεί να σώσει όποιον δεν θέλει να σωθεί. Δύο είναι τα πράγματα. Το πρώτο, να ξεσηκωθεί το υγειονομικό δυναμικό και να απαιτήσει αξιοπρεπή αμοιβή της τεράστιας σημασίας εργασίας του. Και δεύτερον, να καταλάβει και ο κόσμος παραέξω ότι σε λίγο καιρό θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα νοσηλείας του και περίθαλψής του ακόμα και σε απλά προβλήματα. Σήμερα είναι η ψυχιατρική και η παιδοχειρουργική, αύριο θα είναι η νευροχειρουργική, θα είναι η θωρακοχειρουργική, θα είναι η πυρηνική ιατρική, μιλάω για τμήματα που βοηθήσαμε και που ενισχύσαμε, και αργότερα θα είναι και με τις λειτουργίες και η παθολογική και η χειρουργική του νοσοκομείου. Αυτό είναι το θέμα. Πρέπει να αναστραφεί αυτή η πορεία. Για να αναστραφεί αυτή η πορεία πρέπει να ξεσηκωθεί ο κόσμος και να έχουμε και πολιτική μεταβολή. Με αυτούς εδώ απάνω δεν πρόκειται να αλλάξει το πράγμα.